Φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Να πάρετε φωτογραφικές μηχανές. Πραγματικά μεγάλη παρουσία η δικιά σας σήμερα. Όλοι μαζί. Γιατί είμαστε πάλι εδώ μαζί και διατρανώνουμε τη θέλησή μας για νέους αγώνες. Εδώ από τα Τρίκαλα, με τόσους παλιούς φίλους και αγωνιστές, αλλά και τόσους νέους, θα στείλουμε μήνυμα βούλησης, αποφασιστικότητας για μια νέα νικηφόρα πορεία. Μήνυμα ελπίδας και προοπτικής, μήνυμα αλλαγής, μήνυμα συλλογικής δράσης για μια Ελλάδα διαφορετική, δημιουργική. Μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τον πελατειασμό, απαλλαγμένη από ενδιαπαραθέσεις που παράγουν τοξικότητα αντί για αξιόπιστες προτάσεις για το μέλλον. Θέλουμε μια Ελλάδα των δημοκρατικών συνθέσεων, συνεργειών, της δημιουργίας, της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας για όλους. Φίλες και φίλοι, μετά τις εκλογές του Μαΐου είναι η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα για την αναγέννηση της παράταξής μας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Έδειξαν βέβαια οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους ότι είναι αντιμέτωποι με μια αντίφαση. Βιώνουν τα αποτελέσματα από τη μια των καταστροφικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη έναν ΣΥΡΙΖΑ αδύναμο, ανίκανο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως αξιωματική αντιπολίτευση για να εκφράσει σοβαρά μια πρόταση σοσιαλιστική, δημοκρατική. Έζησαν οι πολίτες αυτό το ασφικτικό περιβάλλον του μη διαλόγου που κρύβει τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων στην Ελλάδα, που στερεί το οξυγόνο από έναν διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις και ακυρώνει δημιουργικές προοπτικές για τις Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ζητά την ψήφο μας κραδένοντας το φόβο, αλλά κρύβεται και κρύβει την πραγματική της πολιτική που πλήττει πρωτίστως τους πιο αδύναμους και απειλεί και τη μεσαία τάξη με ασφυξία και περαιτέρω αποδυνάμωση. Κερδισμένα τα συμφέροντα και τα κατεστημένα, αυτά που υπηρετεί η συντηρητική Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία της. Συμφέροντα και κατεστημένα, στα οποία παραδίδει το πλούτο του ελληνικού λαού για να αλληλοστηρίζονται και να ιδιοποιείται έτσι το πλούτο, το βιός του ελληνικού λαού και χρησιμοποιεί την εξουσία ως λάφυρο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, άβουλος, αντί να ελέγχει και να καταθέτει σοβαρή πρόταση, να σύρεται εκεί που βολεύει τη συντήρηση. Στην πλειοδοσία υποσχέσεων, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να χτυπά τα κατεστημένα που εν τέλει συντηρούν το πελατειακό σύστημα, αντί να το αλλάζουν. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές όμως εξέπεμψαν και μια αχτίδα φωτός. Οι συμπολίτες μας έστειλαν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι βγαίνουν από το θολό τοπίο της συνωμοσιολογίας, ότι τώρα μας βλέπουν και μας ακούν, ότι πια ξέρουν πως τα εύκολα λόγια και οι τυφοδιοξισμοί είχαν ένα σκοπό, να οικοδομήσουν καριέρες και κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πάνω στις πλάτες του ΠΑΣΟΚ και τελικά στις πλάτες του ελληνικού λαού, για να υπηρετήσουν μικροπολεμητικές επιδιώξεις και να εγκλωβίσουν πολιτικά ακροατήρια. Σε κάθε περίπτωση η χώρα θέλουν να παραμείνει παραδομένη στις παλαιοδιακές ορέξεις και οι πολίτες να είναι θύματα μιας ανάπτυξης τρευλής που παράγει ελλείμματα και κρίσεις. Φίλες και φίλοι, το ζήτημα όμως είναι ότι το πάθημα του 2009 δεν έγινε μάθημα για εκείνους που πολιτεύτηκαν με τα ψέματα, ειδικά για τη δεξιά που μας έφερε στο χείλος του γκρεμού. Ο φαύλος κύκλος σφίγγει και πάλι και προσθέτει φόβο αντί να ανοίγει παράθυρο για το μέλλον. Οι δημοκράτες πολίτες καταλαβαίνουν πια γιατί θέλουν να απελευθερωθούν από αυτή την παθογένεια που κρατά τη χώρα πίσω και στέλνει τους νέους στην ξενιτιά. Εσείς σήμερα, εδώ από τα Τρίκαλα, στέλνετε ένα μήνυμα απελευθερωτικό, ζωογόνο, ότι μπορούμε ξανά να πάρουμε στα χέρια μας το μέλλον μας. Η αρχή έγινε
Και τώρα πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα αυτή ασύντοτη. Διότι πρέπει να μετρούμε, να αναμετρηθούμε με αυτή την πραγματικότητα. Γιατί εμείς είμαστε ιστορικά η δύναμη της προοδευτικής αλλαγής στη χώρα. Και απέναντί μας έχουμε μια απειλή αυτή της μονοκρατορίας της δεξιάς. Γιατί είναι απειλή? Το 2009 έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση και του Καραμαλή δεν σεβάστηκε θεσμούς, διαφάνεια, έλεγχο δημοκρατικό. Σπατάλησε τους πόρους του ελληνικού λαού. Και τώρα πάλι τα 4 πρόσφατα χρόνια είχαμε την αλαζονία και την καταπάτηση κάθε έννοιας κράτους δικαίου. Το κράτος ήταν για τους ισχυρούς. Την περιφρόνηση και την απαξίωση κάθε θεσμού που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τον έλεγχο της εξουσίας. Την κατασπατάληση των χρημάτων του λαού με επιδόματα τύπου φιλόπτωχου που δεν εγγυούνται σιγουριά. Αντίθετα διαπαιδαγωγών στην επαιτία και την αγωνία που δεν στηρίζουν τη δικιά μας ελληνική παραγωγή αλλά πηγαίνουν στα προϊόντα εισαγωγής. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας υπονόμευσε δικαιώματα και απαξίωσε κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν επενδύει σε δικαιώματα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δικαιώματα για το λαό σημαίνει σιγουριά. Και σιγουριά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κανείς να σκύβει το κεφάλι στον παράγοντα, τον ισχυρό, να έχει κανείς το κεφάλι ψηλά, ελεύθερα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε για την Ελλάδα. Δυστυχώς, τα πρώτα θύματα της Νέας Δημοκρατίας, η υγεία και η παιδεία, όπως και η ακρίβεια. Το ΕΣΥ, παρά την εμπειρία για την πανδημία, υποβαθμίζεται. Η ιδιωτική υγεία παίρνει όλο και περισσότερο κομμάτι από την τσέπη των Ελλήνων ασθενών. Τα ξένα φαντς αγοράζουν ιδιωτικά νοσοκομεία, δημιουργούν δίκτυα διαγνωστικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί? Για να προσφέρουν υπηρεσίες, ναι, κοστοβόρες για τον ελληνικό λαό, τη μεσαία και φτωχότερη τάξη. Για ποιο δημόσιο σύστημα μιλά σήμερα η Νέα Δημοκρατία όταν οι πράξεις της ενισχύουν την ιδιωτικοποίηση της υγείας με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την αποψήλωση των κέντρων υγείας, την μετατροπή των νοσοκομείων σε κέντρα διερχομένων με την είσοδο ιδιωτών γιατρών και την έξοδο των αισθητών γιατρών στα ιδιωτικό τομέα. Τα σχολεία βιώνουν εγκατάλειψη υποαμοιβόμενους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια οι πολίτες βιώνουν καθημερινά το μαρτύριο της ακρίβειας και των έμεσων φόρων. Αλλά η λίστα ντροπής της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται. Έργα και προμήθειες με απευθείας αναθέσεις, χαριστικές ρυθμίσεις, νομοσχέδια και τροπολογίες που ψηφίζονται το βράδυ χωρίς να τηρούνται κανόνες καλής νομοθέτησης, προσλήψεις από την πίσω πόρτα, αποφάσεις χωρίς έλεγχο και διαφάνεια, με επιχείρημα τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας. Αλλά αυτές οι αποφάσεις ισχύουν ακόμα σήμερα, παρά το ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα. Αλλά μήπως εννοεί τη δήθεν κανονικότητα που προετών μας οδήγησε στον αναγκαστικό δανεισμό? Την ίδια ώρα επιχειρείται η συγκάλυψη ευθυνών για την τραγωδία των τεμπών. Είναι προϊόν πελατειακής νεοδημοκρατικής διαχείρισης και συγκάλυψη για ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολιτευτικά σκάνδαλα του συστήματος ενός παρακράτους παρακολούθησης για υποκλοπές απέναντι στους αντιπάλους αλλά και στους υπουργούς της. Όσο δε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, παρότι διατυμπανίζει τις επιτυχίες της, είμαστε μακράν πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι όσα έκαναν οικοδομήθηκαν στα θεμέλια που εμείς βάλαμε προδεκαετίας, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες επί COVID.
Όμως η Νέα Δημοκρατία φοβάται την πραγματική ψηφιακή διακυβέρνηση, διότι αυτή εγγυάται διαφάνεια, σωστή διαχείριση, διάβια που ελέγχει την αυθαιρεσία της εξουσίας. Γιατί αν ήθελαν τη διαφάνεια και τη σωστή διαχείριση, θα είχαμε χθες, όχι αύριο, και την τηλεδιοίκηση στους σιδηρόδρομους. Επέλεξαν όμως τις εύκολες κομματικές μετατάξεις στο όνομα του πελατειακού κράτους που ξαναζεί μέρες δόξας με τον κύριο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, ήσαν πολύ αποτελεσματικοί στο να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να παρακολουθούν τους αντιπάλους τους, όπως και τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ακόμα και υπουργούς τους. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά δείχνουν ότι η δεξιά παραμένει αμετανόητη. Με τη μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας όμως θα ζήσουμε πάλι την απειλή μιας ασίδωτης δεξιάς. Γι' αυτό εδώ από τα Τρίκαλα καλούμε κάθε πολίτη που πιστεύει στη δημοκρατία, που πιστεύει στην ορθολογική και διάφανη διαχείριση, που έχει κουραστεί από τον παραγωνισμό ενός υδροκέφαλου κράτους, συγκεντρωτικού, πελατειακού, να μην παραδώσει την ψήφο του, να μην παραδώσει με την αποχή του το ελληνικό κράτος και τα χρήματά του ελληνικού λαού σε ένα κόμμα που δεν σέβεται το βιός και το μέλλον της χώρας του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο που θα σπρώξει στο περιθώριο κι άλλους αδύναμους συμπολίτες μας, που θα αποδομήσει ακόμα περισσότερο τη μεσαία τάξη, έχουμε μόνο μία επιλογή, την ενδυνάμωση του κινήματός μας, το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, που αποτελεί μοναδική αξιόπιστη προοδευτική απάντηση. Το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, μπορεί να αναχαιτήσει τις επιθέσεις της συντήρησης, γιατί το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, δεν είναι κόμμα αντίδρασης, είναι κίνημα προοδευτικό, δημιουργικό, προοδευτικό πρωτοπόρο. Δεν αντιπολιτεύεται με αρνητισμό. Κοιτά το συλλογικό καλό με θέσεις δημιουργικές, απελευθερωτικές, που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος βιώσιμου με ελπίδα και προοπτική. Η ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια πρόταση πλειοδοσίας επιδομάτων, που μια μέρα τα βλέπουμε, αλλά την άλλη μέρα τα χάνουμε, αλλά τα χρεωνόμαστε. Η ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η επένδυση στα πλεονεκτήματά μας, στον άνθρωπο, στη σιγουριά, με δυναμική παραγωγική οικονομία, όπως κάναμε πάντα. Αυτή μας η πολιτική πρόταση χτυπά την καρδιά της συντήρησης, που λαιλατεί το βιός του ελληνικού λαού και μεταφέρει πλούτο στους λίγους, τους ισχυρούς, τους ημέτερους. Το ξέρουν αυτοί, γι' αυτό μας χτυπάνε ιστορικά. Γι' αυτό θέλουν να μην ακούγεται η φωνή μας. Γι' αυτό και πηγαίνουν το δημόσιο διάλογο σε άλλους αχρίαστους ανθρώπους. Πετάνε την μπάλα αλλού για να μην συζητάμε τα καθημερινά δύσκολα προβλήματα της χώρας. Είτε με τις εθνικά επικίνδυνες επιλογές τους για τη Θράκη, είτε με το δίθεν ενδιαφέρον τους για τα κοστολογημένα κομματικά προγράμματα. Λες και σημασία έχει μόνο το από πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί ξέρετε πια, το ξέρει πια και ο ελληνικός λαός, λεφτά υπάρχουν. Αλλά το ερώτημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι αν υπάρχουν λεφτά. Είναι πώς τα αξιοποιείς και το πού και το πώς θα τα δώσεις. Γιατί αυτή είναι και η διαφορά μας. Εμείς επενδύουμε στον Έλληνα πολίτη, στην περιφέρεια, στη γυναίκα, στο συνταξιούχο, στον εργαζόμενο, στον νέο, στον επαγγελματία. Αυτοί επενδύουν στους λίγους και ισχυρούς και την νομεκλατούρα του κομματικού του συστήματος. Λες και δεν έχει σημασία αν θα τα δώσεις με κανόνες διαφάνειας. Ούτε και αν τα λεφτά που θα δώσεις θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο ή θα πάνε σε πελατειακές διαδρομές. Έχουμε το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που σημαίνει το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο σύμφωνα με το δόγμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
επιτελικό κράτος για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει συγκεντρωτικός ασφυκτικός έλεγχος της ροής του χρήματος από τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Αυτό δεν είναι επιτελικό κράτος, είναι υποθήκευση του μέλλοντος των Ελλήνων και του τόπου. Φίλες και φίλοι, είναι ώρα να πάρουμε τη μοίρα στα χέρια μας με δημιουργική αντιπολίτευση, με προτάσεις που αναδεικνύουν τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Στοχεύσεις που δεν συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα των πολλών, αλλά των πολύ λίγων. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, ανέβηκαν στα κεραμίδια για να υποστηρίξουν τη φορολογική τους πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών. Γι' αυτό υπερασπίζονται τη φορολόγηση που θέλει ο μερισματούχος των μεγάλων εταιριών να φορολογείται με 5% και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που δίνει αγώνα επιβίωσης κάθε μέρα με το που βάζει το κλειδί στην κλειδαριά της επιχείρησής του κάθε πρωί να φορολογείται με 22%. 5% η μεγάλη, 22% η μικρή. Αλλά και η περιγραφή της οικονομίας όπως την κάνουνε είναι εκτός πραγματικότητας. Ξέρετε ότι το χρέος ανεβαίνει ξανά στα ύψη. Στο όνομα του ελληνικού λαού δανείζεται η Νέα Δημοκρατία. Όχι στο όνομα του κύριου Μητσοτάκη, στο όνομα του ελληνικού λαού δανείζεται. Πάνω από 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία προστέθηκαν στο χρέος. Και μιλάει για ανάπτυξη, αλλά οι επενδύσεις δεν μπαίνουν εκεί που πρέπει, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Κερδίζουν από αυτό οι ισχυροί, αλλά χρεώνεται και πάλι ο ελληνικός λαός με αυτά τα χρέη. Το έλλειμμα του συζυγίου πληρωμών εκτροχιάζεται. Δηλαδή έχουν αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο οι εισαγωγές από τις εξαγωγές μας, παρά το ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Παράλληλα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλά για αυξήσεις στους μισθούς, αν διαβάσουμε τις επίσημες στατιστικές του ΟΣΑ, καταγράφει πραγματική μείωση των μισθών κατά 7,4%. Σκεφτείτε και βάλετε και τις μεγάλες ανατιμήσεις τι σημαίνει για τον Έλληνα εργαζόμενο. Στον ιδιωτικό τομέα υποσχέθηκε προεκλογικά 25% αυξήσεις, αλλά στο πραγματικό προϋπολογισμό που κατέθεσε μιλά μόνο για 13%. Και μετά βεβαίως μας μιλά για κοστολογημένα προγράμματα, αλλά η πραγματικότητα είναι η αλαζονία, τα ψέματα και η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Οι αριθμοί για τους οποίους υποτίθεται ότι κόπτονται είναι αποκαλυπτικοί για το βίο και την πολιτεία τους. Μοίρασαν χωρίς έλεγχο, λόγω υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα. Λένε ότι έδωσαν 7 δις ευρώ για φοροελαφρύνσεις. Αλλά σε ποιους τις φοροελαφρύνσεις? Αλλά πήγαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον όσων είχαν προϋπολογίσει σε έμεσους φόρους που πληρώνουμε όλοι εμείς, που πληρώνουν οι πολλοί. Και αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή για να ενισχυθούν οι δυνάμεις των ισχυρών στην αγορά, ώστε με τη σειρά τους να στηρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και όλα τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Γι' αυτό και η ακρίβεια στην αγορά έχει υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Ένα παράδειγμα θέλω να σας δώσω για την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κρέκας είχε δύο αποφάσεις στο γραφείο του πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Η μία απόφαση ήταν να δοθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ενισχύσεις στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, τα λεγόμενα επιδόματα που πάνε στις εταιρείες. Η άλλη απόφαση ήταν να επιβληθεί φόρος στα υπερκέρδη αυτών των ενεργειακών εταιριών. Ποια νομίζετε ότι υπέγραψε και ποια δεν πρόλαβε να υπογράψει ο κύριος Κρέκας? Υπέγραψε τις ενισχύσεις για τους ισχυρούς, αλλά δεν πρόλαβε τάχατες να υπογράψει τη φορολόγηση των μεγάλων και ισχυρών.
Από την άλλη προσπαθεί να αγοράσει και ψήφους των νέων με τα διάφορα ΠΑΣ, καλλιεργώντας έτσι έναν ιδιότυπο ραγιαδισμό στη νέα γενιά. Απέναντι, φίλες και φίλοι, σε αυτή την απαξιωτική αντίληψη, το ΠΑΣΟΚ προτάσει πρόγραμμα αναλλακτικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, σεβασμός στο βιός και τον πλούτο του ελληνικού λαού και της Ελλάδας. Απαντάμε στον πελατειασμό, στη σπατάλη, στη διαφθορά, στους θεσμούς με θεσμούς διαφάνειας, αξιοκρατίας και λογοδοσίας. Με την αναβάθμιση της ανοιχτής διακυβέρνησης, του ΑΣΕΠ, της διάβιας, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, των ηλεκτρονικών προμηθειών, του ελέγχου της ροής των καυσίμων, της ανοιχτής διαβούλευσης για την καλή νομοθέτηση, την ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών, τον έλεγχο των στρατιωτικών προμηθειών, τη ριζική αποκέντρωση των αποφάσεων προς τις τοπικές κοινωνίες και περιφέρειες, τη συστηματική διαβούλευση για κάθε νόμο, κάθε απόφαση κυβερνητική, κάθε δαπάνη, ώστε να έχει ο λαός άποψη, λόγο και συμμετοχή. Πρώτος στόχος μας είναι ακριβώς αυτός, η αναβάθμιση της δημοκρατίας, η αξιοπρέπεια που ζητά ο κάθε πολίτης από την πολιτεία και ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Δεύτερο, αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, το κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό. Σύμφωνη, δημόσια υγεία και υγεία, κοινωνική πρόνοια, περηφάνεια για τους συνταξιούχους. Αναφέρω συγκεκριμένα στο πρόγραμμά μας. Στην οικογένεια που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για την υγεία της, απαντάμε με μια ολοκληρωμένη δέσμη ρυθμίσεων για αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου συστήματος υγείας. Εγγυόμαστε την ανακατονομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τη δημόσια υγεία και την επιλογή διοικήσεων νοσοκομείων με διεθνείς διαγωνισμούς. Στην εγκατάλειψη των σχολείων και των πανεπιστημίων απαντάμε με μια δέσμη μέτρων που αναβαθμίζει την παιδεία ώστε να συνδέεται επιτέλους με εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους μας για να μπορούν να βρίσκουν δουλειές οι νέοι μας και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Παιδεία που θα εκπαιδεύει πολίτες δυναμικούς έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις. Δεν πιστεύουμε στον πολλαπλασιασμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πιστεύουμε στον έλεγχο και τη ρύθμισή τους, αλλά και στο άνοιγμα των δημόσιων πανεπιστημίων στην τεράστια παγκόσμια ζήτηση από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Αντί να εξάγουμε φοιτητές, να προσελκύουμε φοιτητές στην Ελλάδα, όπως κάνει και μας έχει βάλει τα γυαλιά τα αδέλφια μας στην Κύπρο. Στην αδιαφορία της Νέας Δημοκρατίας για τους νέους μας, τους δανειολήπτες και τους χάμηλους συνταξιούχες, απαντάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Ουσιαστικές ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, που σήμερα αφιλινίζεται η περιουσία του ελληνικού λαού. Δέσμη μέτρων για τους νέους για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. 150.000 κοινωνικές κατοικίες προς ενοικίαση με χαμηλό αντίτυπο, κάλυψη όλων των παιδιών με βρέφων ηπιακούς σταθμούς. Φοροαπαλλαγές για την πολύτεχνη οικογένεια. Μείωση φορολογικών συντελεστών σε οικογένειες με δύο παιδιά, ώστε να πλησιάσουμε το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μείωση της φορολογίας στην εργασία, καθώς και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για 50.000 νέους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. Και ο τρίτος τομέας, τρίτος βασικός άξονας της πολιτικής μας, είναι μια νέα αναπτυξιακή πορεία που θα αξιολογεί και θα αξιοποιεί τις παγκόσμιες εξελίξεις, τεχνολογικές, κλιματικές, επιστημονικές και γεωπολιτικές. Παίρνω παράδειγμα τον αγροτικό τομέα. Μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ανάπτυξη έχοντας αφήσει στο έλεος της αγοράς αγρότες και κτηνοτρόφους, με κόστος παραγωγής να έχει φτάσει στα πρωτόγνωρα ύψη. Πώς θα ανταγωνιστούμε τις άλλες χώρες χωρίς μέρημνα για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, χωρίς επένδυση στην παιδεία τους και την τεχνολογία τους?
Πώς θα ανταγωνιστούμε στις αγορές αν τα κόστη παραγωγής είναι στα ύψη και δεν αξιοποιούμε, φίλες και φίλοι, αυτά που λέγαμε πριν από χρόνια για την πράσινη ανάπτυξη και μας λέγανε πράσινα άλογα, τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας μας σε ηλιακή, αιωλική, γεωθερμική ενέργεια που θα μπορούσε να την έχει ο κάθε αγρότης, κτηνοτρόφος, το κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, η κάθε επιχείρηση, το κάθε σχολείο. Όχι μόνο να είμαστε καταναλωτές ενέργειας, αλλά και παραγωγή ενέργειας με τεράστια ωφέλη για κάθε οικογένεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραδόθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία σε λίγες ενεργειακές εταιρείες. Έτσι και τα μέσα παραγωγής είναι στα χέρια τους και η αγορά έχοντας αποτέλεσμα την εσχροκέρδεια στην ενέργεια. Και μαζί ένα πλαίσιο παραγωγής ενέργειας που το μόνο που καταφέρνει είναι να βάζει εμπόδια στη δυνατότητα του πολίτη να είναι εκτός από καταναλωτής και παραγωγός με τεράστιο οικονομικό όφελος που θα είχε. Αλλά δεν προνοεί η κυβέρνηση για μια αναπτυξιακή πορεία έχοντας την εικόνα του μέλλοντος. Γιατί η κυβέρνηση αντί να ξεγοράζει ψήφους και να καλλιεργεί το φόβο πρέπει να σκύψει πάνω στα μεγάλα θέματα της εποχής. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι επιλογών και αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα επιτέλους ως προτεραιότητα θεωρεί την πράσινη και δίκαιη μετάβαση. Όμως ούτε πράσινη ούτε δίκαιη είναι η κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πάλι να πω για τον αγροτικό τομέα. Μια επόμενη κρίση, φίλες και φίλοι, παγκοσμίως θα είναι η διατροφική κρίση. Έχουμε χρέος να εγγυηθούμε και την διατροφική ασφάλεια στη χώρα μας, που σημαίνει όμως και ευκαιρία να ενισχύσουμε με ολοκληρωμένο προγραμματισμό νέες καινοτόμες συνέργειες που θα συμβάλλουν σε δυναμική ανάπτυξη στην αγροδιατροφή, τον αγροτουρισμό, συνδεδεμένα με άλλους τομείς όπως την υγεία, την ευζωία, την παιδεία και τον πολιτισμό μας. Και με την ενδυνόμενη κλιματική κρίση να διαμορφώσουμε θεσμούς προστασίας διαφορετικούς, όπως πρέπει να αναμορφωθεί ο ΕΛΓΑ, που πρέπει να προβλέπει αποζημιώσεις και στήριξη λόγω των καταστροφών που έχουμε, όπως και εσείς εδώ, και που θα έρχονται καταστροφές από τις καιρικές αλλαγές, την ανομβρία, τις πλημμύρες, την ακαρπία και τις έντονες μεταβολές των καιρικών φαινομένων. Αυτά δεν τα συζητά η Νέα Δημοκρατία, επιδόματα θέλει να μοιράσει για να αγοράσει ψήφους. Μια δεύτερη αναπτυξιακή πρόκληση για την νεολαία, για όλους μας που είχα μιλήσει για αυτήν προ δεκαετιών, είναι η ψηφιακή πρόκληση, ώστε να ενσωματώσουμε ομαλά, δίκαια και ισότιμα τις μεγάλες κατακτήσεις της τεχνολογίας. Και οι δύο συγκλήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και πολύ μεγάλους κινδύνους, γεγονός που εγείρει τεράστια διλήμματα. Ποιος θα ελέγχει τα μέσα παραγωγής και την αγορά? Ποιος θα ελέγχει τον πλούτο τον ενεργειακό? Ποιος θα ελέγχει τον πλούτο της πληροφορίας, της γνώσης, των προσωπικών δεδομένων? Ποιος θα οργανώνει και διακινεί το διαδίκτυο? Αρκεί να σημειώσω ότι ουδεμία συζήτηση έχει γίνει προεκλογικά διεξοδικά για τα μεγάλα αυτά θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον των παιδιών μας. Το ρόλο της ψηφιακής σύγκλησης στα ζητήματα δημοκρατίας, της ισονομίας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της λογοδοσίας, στο αν θα πάμε σε ενεργειακή δημοκρατία ή ενεργειακή ολιγαρχία. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της εποχής. Αλλά ούτε και για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην εργασία όσο και στη σφαίρα της δημιουργίας έχουμε συζητήσει. Ποιος κερδίζει από αυτά, ποιος ελέγχει τα δεδομένα, τα big data και τα δεδομένα τα προσωπικά. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μας φέρνουν ξανά σε ένα βασικό θέμα. Ποιος ελέγχει την εξουσία? Είναι η εξουσία της ολιγαρχίας ή ελέγχει δημοκρατικά ο ελληνικός λαός την εξουσία? Είναι θέμα δημοκρατίας η απειλή και το δίλημα του μέλλοντος. Οι χώρες που θα προσαρμοστούν με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα στις μεγάλες προκλήσεις είναι εκείνες που διαθέτουν θεσμούς που λειτουργούν δημοκρατικά, συμμετοχικά, διασφαλίζοντας τη φωνή του λαού
και την κοινωνική συνοχή. Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, είναι η μόνη δύναμη πολιτική που αυτά τα γνωρίζουμε, τα αναδεικνύουμε, τα θέτουμε, τα ξέρουμε, ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε δημοκρατικά και δίκαια, και αυτή είναι και η ιστορία μας, αλλά είναι και το μέλλον μας. Πολιτική δύναμη που διαθέτει και προτείνει μια ολοκληρωμένη προοδευτική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης μπροστά σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Φίλες και φίλοι, κάποιοι θεωρούν ότι οι εκλογές κρίθηκαν τον Μάιο. Πρόκειται για μεγάλο λάθος. Μπορεί αυτό να αφορά την κυβέρνηση, αλλά δεν αφορά το σύνολο της πορείας της χώρας μας και το μέλλον μας. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν, από την ύπαρξη ή όχι μιας ισχυρής, δημοκρατικής και προοδευτικής δύναμης απέναντι στη συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Και για να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, να μην επιτρέψουμε τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, να ασκείται αποτελεσματική αντιπολίτευση, για να υπάρχει ανοιχτή η προοπτική οικοδόμησης εν τέλει μιας ισχυρής προοδευτικής πλειοψηφίας απέναντι στη συντήρηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής απέδειξε με τις προτάσεις του και τη γενικότερη στάση του ότι αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη προοδευτική δύναμη απέναντι στη δεξιά συντήρηση. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής έδειξε σθένος μπροστά στις αήθεις επιθέσεις που δέχτηκε και δεν υπέκυψε στη δημαγωγία. Επέλεξε να πει αλήθειες και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα κατάφατσα με προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής άντεξε στην επιχείρηση απαξίωσης και αποδόμησης από δυνάμεις ένθεν και ένθεν του πολιτικού συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει να αγωνίζεται για αρχές, για αξίες, για ιδανικά όταν οι άλλοι επιχειρούν να παίξουν παιχνίδια στην πλάτη του. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να αποτελεί πάντα μέρος της φωτεινής πλευράς της ιστορίας. Και το ΠΑΣΟΚ δεν λύγησε, δεν λιγοψύχησε. Ουδής μπορεί να κάμψει ένα μεγαλειώδες κίνημα που γεννήθηκε για να υπηρετεί το λαό, μαζί με το λαό, από το λαό. Έπραξε το καθήκον του απέναντι στο λαό και στη χώρα. Και θα το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε όλοι μαζί. Φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, πριν από 27 χρόνια, χάσαμε τον Ανδρέα. Αλλά παραμένουν οι αξίες, οι αρχές, οι αγώνες του, οι αγώνες τόσων κοντά του και είναι έμπνευσή μας. Όταν έλεγε η Ελλάδα στους Έλληνες, δεν εννοούσε μόνο να απαλλαγούμε από μια ξενοκρατία. Πίστευε στις δυνάμεις του ελληνισμού, πίστευε σε μια συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων που θα αναπτύξουν μια χώρα δημοκρατική, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δάνειες δυνάμεις, κινητοποιώντας ό,τι καλύτερο έχουμε ο καθένας μέσα μας, ό,τι καλύτερο έχουμε συλλογικά ως ελληνισμός. Μακριά από την καλλιέργεια του φόβου, της μιζέριας, της μυρολατρείας, της επαιτίας που προσπαθεί να επιβάλλει η δεξιά, που οδηγεί και στον αφελληνισμό της οικονομίας μας και που οδηγεί σε έναν λαό παρατημένο. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, μόνο πολιτική η μάχη που δίνουμε. Η μάχη μας είναι και πολιτιστική. Να πιστέψουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού. Και αυτό ξανά είναι το στοίχημα της χώρας μας, του λαού μας, του ελληνισμού. Χέρι-χέρι ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας από εκεί που το έκοψε η συντήρηση και οι παραφιάδες της. Εμείς μαζί θα παλεύουμε για αξιοπρέπεια, για ελπίδα και προοπτική. Και η σημερινή συγκέντρωση, η αποψινή σας παρουσία είναι το δείγμα φωτός ότι ανεβαίνει ξανά ψηλά ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ πάνω την Ελλάδα. Καλή μας νίκη, σας ευχαριστώ, καλό αγώνα μέχρι την Κυριακή και πάλι μαζί από Δευτέρα για νέους αγώνες.